ότι πάμε παραπίσω. Τουλάχιστον κερδίζουμε χρόνο, κύριε Μαστρά. 15 Ιουλίου η πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Το συνδικάτο έχει σταθερή θέση, κύριε Μαυρίδη. Η θέση αυτή λέει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση επιλέξει ο ελληνικός λαός θα πρέπει να έχει κατά νου, εάν θέλει, μια εταιρεία στη διάθεσή της που να μπορεί να κάνει ενεργειακή πολιτική για τον λαό της, για την ευημερία της Ελλάδος, για την ασφάλεια εφοδιασμού και οτιδήποτε. Προφανώς, μετά και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα ζητήσει έκτακτες εκλογές, όλες αυτές οι διαδικασίες θα πάνε πίσω. Πρώτον, οι ευρωεκλογές είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η καταμέτρηση στην Ευρωβουλή συνεχίζεται. Η Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Η Ελλάδα μπαίνει στη διαδικασία πρόωρων εκλογών. Προφανώς όλα θα πάνε παραπίσω. Το συνδικάτο παραμένει σταθερό παρόλα αυτά στις θέσεις του και θα κάνει τον αγώνα που πρέπει να κάνει. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι όταν σκεφτόμαστε με επιχειρήματα, να σκεφτόμαστε σοβαρά και έχουμε τα επιχειρήματα, βγαίνει. Είχαμε πει από καιρό ότι δεν θα κάνουν τίποτα σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα πάνε το τενεκεδάκι παρακάτω, θα το κλωτσάν παρακάτω, ούτως ώστε να φύγει από αυτούς μία ευθύνη, την οποία αυτή την ανέλαβαν ως κυβέρνηση, μιλάω για την παρούσα κυβέρνηση, και θα έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός να διαχειριστεί την κατάσταση. Εμείς θα είμαστε παρόντες, με τις θέσεις μας πάντα σταθερές και θα λέμε αυτό που πρέπει να λέμε.